Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα ένα προϋπολογισμό δύσκολο αλλά ρεαλιστικό. Έναν προϋπολογισμό που εκπονείται στις συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, κάτω από δημοσιονομικούς περιορισμούς, σε ένα περιβάλλον που έχει σαρώσει τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και με συρρίκνωση κοινωνικού κράτους. Σήμερα λοιπόν, στη συζήτηση στην Ολομέλεια, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο επιμέρους διαστάσεις αποφασιστικής σημασίας και σε επίπεδο κατανόησης του προϋπολογισμού του 2018, αλλά και βεβαίως σε πολιτικό επίπεδο. Η μία διάσταση αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Αλήθεια, αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί μεταρρυθμίσεις ή όχι, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση? Και το κατά πόσον εκτός της φορολόγησης προβλέπονται μεταρρυθμίσεις και υλοποιεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι ή όχι μεταρρύθμιση η δημιουργία του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, που μάλιστα ήταν ένα αίτημα των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων εδώ και 40 χρόνια? Το γεγονός ότι δεν θα απαιτηθούν επιπλέον μέτρα για το 2018 οφείλεται στην εξοικονόμηση πόρων μέσω του ΕΦΚΑ. Και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε ένα λογισμικό για να γνωρίζουμε τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των συντάξεων, που είναι πλήρεις, που είναι αναπηρικές, σε αντίθεση με το παρελθόν που δεν είχαμε καμιά εικόνα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι συνέβαινε και πώς οργίαζε το πελατειακό κράτος όσον αφορά αυτό το τομέα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, εν τέλει είμαστε σε θέση να μειώσουμε δαπάνες? Ναι. Όχι επειδή κάνουμε μειώσεις, αλλά επειδή κάνουμε καλύτερη διαχείριση μέσω του Ταμείου και του Ενιαίου Φορέα. Και έρχομαι τώρα στις 10 και πλέον ερωτήσεις του κυρίου Δένδια για τη δημόσια διοίκηση και θα ήθελα να υπενθυμίσω τα εξής. Ότι οι νέοι οργανισμοί των Υπουργείων προέκυψαν μετά από αξιολόγηση των δοσμών και σύμφωνα με τον νόμο 4369 του 2016. Ανταποκρίνονται σε υφιστάμενες σύγχρονες ανάγκες και δεν έγιναν οριζόντια. Κάτι που ενδεχομένως δεν θα μπορούσατε να σκεφτείτε και να πράξετε εσείς. Ή για να το θέσω ορθότερα, κάτι που για συγκεκριμένους και ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους δεν επιλέξατε ποτέ να το κάνετε. Και γι' αυτό κινηθήκατε πάντα οριζόντια και με πολιτικές ad hoc. Και με βάση τη σχετική εγκύκλιο προβλέφθηκε και η δυνατότητα αύξησης των θέσεων του οργανωγράμματος κατά 10%. Το σχολίασε ο κύριος Δένδιας. Ναι, αλλά δεν είπε ότι είχαν απαγορευτεί οι οργανισμοί να προβλέπουν καινές θέσεις και γύριζαν πίσω και κοβόντουσαν. Αυτό το ξέχασε να το πει ο κύριος Δένδιας. Και άρα όταν θες να κάνεις ένα σωστό οργανόγραμμα, σαφώς και θα κάνεις μια πρόβλεψη 10% επιπλέον. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα καλυφθεί το 10%, αλλά θα καλυφθεί ανάλογα με τις ανάγκες. Γι' αυτό είναι μισές οι αλήθειες που λέτε. Και χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα πράγματα ακριβώς για να πείτε ψέματα. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω, που σχολίασε ο κύριος Δένδιας, είναι η αντίληψη περισσορίας άχρηστων δομών, και αυτή είναι απολύτως εσφαλμένη. Και θα μου επιτρέψετε να πω και εκ του πονηρού. Να αναφέρω με την ευκαιρία δύο νέα τμήματα της Δημόσιας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που γίνονται για να υπηρετούν την ανάγκη υλοποίησης και παρακολούθησης κινητικότητας. Πρέπει να γίνουν αυτές οι νέες δομές, ναι ή όχι? Φυσικά, αν δεν θες να παρακολουθείς την κινητικότητα, δεν είναι αναγκαίες να γίνουν. Προκυρήσονται αυτό το διάστημα θέσεις των θεματικών διευθυντών των ειδικών γραμματέων, δηλαδή. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση αυτή τολμά την αποκομματικοποίηση του κράτους. Τολμά αυτό που είχε δεσμευτεί. Και τι κάνει, ενώ εσείς την καταγγέλλετε και την εγκαλείτε ότι δημιουργεί κομματικούς στρατούς, αυτή τολμά και έρχεται και κάνει αυτή την αποκομματικοποίηση του κράτους. Πραγματοποιήθηκαν 7.254 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Υπήρχε εξαίρεση, ναι. Πια το 2000 των πυροσβεστών πενταετούς θητείας οι οποίοι μονοποιούνται. Αυτό είναι το κομματικό κράτος που στίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε συνδυασμό με τον ψηφιακό σχεδιασμό επιχειρεί την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την κατάργηση του πελατειακού κράτους. Γιατί μέχρι σήμερα επιτρέπετε εσείς που 40 χρόνια κυβερνούσατε να μην ξέρουμε πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και πόσες που εργάζονται.
πού εργάζονται ακριβώς. Δεν υπήρχε καμία καταγραφή, όσες φορές και να επιχειρήθηκε. Και αυτό ακριβώς λέτε εσείς ότι έρχεστε και λέτε δεν θέλετε και ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει κομματικό κράτος. Επιτέλους θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίζετε και πόσοι εργάζονται και πόσοι μπαίνουν και με ποιο τρόπο μπαίνουν. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι αν αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση και αν αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε κληθεί να χτίσουμε πραγματικά το αστικό κράτος που εσείς 40 χρόνια δεν το τολμήσατε. Δεν το κάνετε γιατί σας ενδιέφερε να είχατε πελατειακό κράτος. Και έρχομαι τώρα στη δεύτερη διάσταση, στην οποία θα ήθελα να επικεντρωθώ και αφορά την άποψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, με το επιχείρημα ότι η υπερφορολόγηση με στόχο την υπεραπόδοση και εν συνεχεία την κοινωνική αναδιανομή δεν συνιστούν βέλτιστη λύση. Και στο τελευταίο συμφωνούμε βεβαίως με αυτά που δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Καταρχάς, το είπε και ο Υπουργός προηγουμένως, η υπεραπόδοση δεν προέρχεται εξ ολοκλήρου από την υπερφορολόγηση. Αναφέρθηκε ότι προέρχεται από τις κοινωνικές εισφορές και για την ακρίβεια, επειδή είχαμε, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα και τελειώνω, από την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και από την εθελούση αποκάλυψη. Και δεν θα αναφερθώ περαιτέρω γιατί τα εξήγησε η Υπουργός πάρα πολύ αναλυτικά. Κατά δεύτερο, σε αντίθεση με εσάς, εμείς επιλέξαμε να δώσουμε κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Και γιατί έχουμε απόλυτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Ενδεχομένως, λόγω των αφιλελεύθερων αντιλήψεων περί ανισοτήτων που έχετε και διότι, όπως μάθαμε προσφάτως, είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση να υπάρχουν κοινωνίες χωρίς κοινωνικές ανισότητες, ελέγχθη σε αυτή την αίθουσα αυτό, εμείς ακριβώς επιλέγουμε να χαράζουμε πολιτικές για την έμβληση αυτών των κοινωνικών ανισοτήτων. Και σε αντίθεση με εσάς, που δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάνατε τα προηγούμενα χρόνια της λιτότητας. Δεν ξεχνάω το ΚΕΑ, δεν ξεχνάω σε πιλωτικό βαθμό και αυτό μέσα από μια μελέτη που ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Τα θυμόμαστε πολύ καλά. Επίσης, έρχομαι στο τελευταίο επιχείρημα που αφορά ότι η φορολογία σκοτώνει την ανάπτυξη. Και άρα θα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο και σε αυτό που διαφωνούν και οι ίδιοι επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν, από ό,τι γνωρίζουμε και το λέτε και στις καταπεριόδους, σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι το ύψος της φορολογίας, αλλά οι κανόνες του παιχνιδιού και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Και η μεταρρύθμιση για τις επενδύσεις δεν είναι πρωτίστως φορολογική. Έχει φορολογικό σχέλος, αλλά είναι πρωτίστως αναπτυξιακή μεταρρύθμιση. Είναι αναπτυξιακή μεταρρύθμιση και σημαίνει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αυτή η μεταρρύθμιση. Σημαίνει εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας, σημαίνει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, σημαίνει νέα εργαλεία για την υλοποίηση αυτού του μοντέλου. Και αντί να συζητάμε σε αυτή την αίθουσα για το πώς θα πάμε σε αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ακούμε μονολόγους για την ανάπτυξη από την αντιπολίτευση, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας. Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτό που έχει σημασία είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία για την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και επίσης της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα για την μετά την έξοδο από τα μνημόνια περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος κύριος Δημήτριος Σταμάτης έχει το λόγο.